Γεια σας. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη αν κάποιος ενοχλεί το ψεύτικο background που έχω βάλει. Η αφορμή αυτού του βίντεο είναι οι πλατφόρμες τώρα που ήταν επίκαιρες και σκάσανε αυτό το διάστημα με αποτέλεσμα να χάσουν κάποιοι άνθρωποι χρήματα, όπως και εγώ. Η Win Media, η Unique Meta, η Epoch, η Meta Manual και κάποιες ακόμα. Ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι για να επισημάνω κάποια σημάδια τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε πριν αποφασίσουμε να ξαναμπούμε σε παρόμοιες πλατφόρμες και να αποφύγουμε αυτά τέλος πάντων που συνέβησαν. Τώρα θα μου πείτε, αφού εσύ είχες κάποια σημάδια, πώς και μπήκες σε αυτές τις πλατφόρμες. Εντάξει, το εύκολο χρήμα είναι γλυκό και την πάτησα σε κάποια συγκεκριμένα σημεία που θα σας επισημάνω στη συνέχεια του βίντεο. Καταρχήν λέω σημάδια, γιατί μόνο ενδείξεις μπορούμε να έχουμε. Γιατί οι αποδείξεις, όπως φάνηκε, είναι όταν παίζει το τραγούδι του Τσιτσάνη, απόψε κάνεις μπαμ. Επομένως, πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι ενδείξεις. Το πρώτο που θα μπορούσαμε να επισημάνουμε, αν και δεν είναι βέβαιο, είναι το σύστησε ένα φίλο σου. Υπάρχουν πολλές πυραμιδωτές εταιρείες legit, δηλαδή γνήσιες, οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, ότι σύστησε ένα φίλο σου, φέρε έναν γνωστό σου, να μπει στην αλυσίδα, να παίρνει τα ποσοστά κτλ. Κτλ. Οι οποίε όμω παράγουν έργο και όντω πληρώνουν, δουλεύουν, είναι εταιρείε που το χρησιμοποιούν άνθρωποι για να, σαν κύριο επάγγελμά του. Επομένω, το συγκεκριμένο, ναι, μεν μπορεί να κινήσει υποψίε, αλλά δεν είναι και ότι αν δει κάτι τέτοιο είναι σίγουρα σκάμ. Ένα άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ένα δεύτερο στοιχείο, είναι το εύκολο και γρήγορο αποτέλεσμα, παύλα χρήμα. Δηλαδή σου λέει ότι βάλε, ξέρω εγώ, 50 ευρώ, όπως λέγανε τώρα αυτές τις πλατφόρμες, και θα έχεις 5,5% λέει, την ημέρα, λέει, επιτόκιο. Κάτσε, πώς. Βέβαια, στο συγκεκριμένο μετά NFT ήταν ένας λόγος που και εκεί λίγο την πάτησα. Λέω, μήπως όντως γίνεται κάποια επένδυση. Βασικά δικαιολογίες στο μυαλό ήταν αυτές. Με αποτέλεσμα, το γνωστό, όπως περισσότεροι από εμάς, να χάσουν χρήματα. Λοιπόν, το εύκολο χρήμα, λοιπόν, δεν μπορεί να σου δίνει 5,5% την ημέρα. Ενώ υπάρχουν πλατφόρμες με πραγματικές επενδύσεις που σου δίνουν 8 ή 10 ή μέχρι και 20 μπορεί να φτάσει τις 100, ας πούμε, το χρόνο, ετησίως. Άρα, λοιπόν, κάτι δεν πάει καλά όταν βλέπουμε τόσο μεγάλες αποδόσεις. Ή όπως με τη Win Media, που σου λέει ότι ένα like κοστίζει, στο πληρώνει 1 ευρώ, 5 ευρώ, δεν ξέρω και εγώ πόσο σου δίνει, κάτι χιλιάρικα το χρόνο. Ενώ σε πλατφόρμες οι οποίες δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο και όντως κάνεις like και πληρώνεσαι, αυτό που σου δίνουν είναι 0,001, ένα χιλιοστό δηλαδή το ευρώ για το κάθε like. Τώρα, όπως σας είπα, στη συνέχεια του βίντεο θα σας εξηγήσω και εγώ πώς την πάτησα σε όλο αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι άλλο μπορούμε να κοιτάξουμε όταν υποψιαστούμε ότι μια πλατφόρμα δεν είναι αυτό που μας υπόσχεται. Πάμε λοιπόν, mining NFTs, εντελώς το βάζω όχι για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει εγγραφή στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, μου λένε ότι ακόμα πληρώνει, δεν έχω κάνει κατάθεση στην πλατφόρμα, είναι ίσως η μόνη που πληρώνει αυτή τη στιγμή ή από τις λίγες που πληρώνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσει κανονικά και ότι ο κόσμος δεν θα χάσει χρήματα, θα συνεχίσει να δουλεύει. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς κάνουμε έναν έλεγχο, πώς μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο σε κάποια στοιχεία της πλατφόρμας. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα πάνω, παίρνουμε το domain name της πλατφόρμας, το κάνουμε αντιγραφή, πάμε στο Google, το βάζουμε εδώ με τη λέξη scam δίπλα και μας βγάζει κάποια αποτελέσματα. Πατάμε λοιπόν σε κάποια από αυτό εδώ. Και μας λέει εδώ τώρα, αυτή εδώ το συγκεκριμένο, υπάρχουν κάποια site, κάποιες σελίδες, οι οποίες κάνουν έλεγχο αν τα domain name, ιστοσελίδες και όλα αυτά είναι legit or scams. Και δίνουν, ας πούμε, τη δική τους εκδοχή. Στη συγκεκριμένη σελίδα, μας λέει ότι αυτή εδώ, το mining NFT συγκεκριμένα, δίνει 1% να είναι legit. Του δίνει 1% να είναι legit, σωστό δηλαδή ότι θα σταθεί και είναι νόμιμο και κανονικό. Και εδώ πέρα έχει κάποια στοιχεία του domain name, όπως πότε ξεκίνησε, πότε τελειώνει και κάποια στοιχεία σχετικά με το που έγινε. Ας πούμε έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το συγκεκριμένο εκεί ξεκίνησε.
χωρίς λοιπά στοιχεία γενικότερα, το οποίο είναι λιγάκι ύποπτο. Ξαναλέω, δεν θέλω ούτε να επηρεάσω, ούτε να φοβήσω. Φαντάζομαι με τόσα σκασίματα, με τόσες κανονίες γύρω-γύρω, όλοι θα έχουν τρομοκρατηθεί. Δεν θέλω ούτε να τρομοκρατήσω, ούτε να καθησυχάσω, τίποτα απολύτως. Εγώ απλά δίνω κάποια στοιχεία για το πώς μπορούμε να κάνουμε μια έρευνα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για το τι θα κάνει και πώς θα το κάνει με τα χρήματά του, το χρόνο του και ό,τι άλλο είναι. Λοιπόν, όπως έλεγα, λοιπόν, εδώ πέρα δίνει κάποια στοιχεία. Πάμε να δούμε και μια άλλη περίπτωση. Είναι μια άλλη εταιρεία, καινούρια, νεοσύστατη, Bullreik, η οποία πάλι με τον ίδιο τρόπο πήρα το domain name, το έριξα και σε μια άλλη σελίδα, υπάρχουν διάφορες που βγάζουν αποτελέσματα, μου δείχνει 1,5% ότι είναι legit, το βλέπουμε εδώ πέρα, Trust Index. Λοιπόν, και αυτό εδώ το domain name έχει δημιουργηθεί στις 25 Μαΐου του 2022, πρόσφατο και αυτό, και δείχνει κάποια άλλα στοιχεία. Τώρα λοιπόν εδώ πέρα, όσον αφορά το πρόσφατο domain, έτσι, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που την πάτησα και εγώ με την Meta Manual. Γιατί ήταν και αυτός στις 24 του μήνα δημιουργημένο. Και επειδή φρέσκος κι εγώ στο όλο αντικείμενο, ψαχνόμουνα, άκουγα από εδώ και από εκεί και λέγανε ότι εντάξει, αυτές οι πλατφόρμες συνήθως έχουν ζωή 4-6 μήνες, λένε, και μέσα σε αυτό το διάστημα, ας πούμε, κάνεις μια απόσβεση, ίσως να βγάλεις και κάποιο κέρδος αναλόγως τα ποσοστά και αναλόγως τις επενδύσεις που κάνεις, ας πούμε. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν αυτή η πλατφόρμα ήταν πολύ φρέσκια, θεώρησα ότι θα είναι και αξιόπιστη, ότι μάλλον όχι αξιόπιστη, ότι τέλος πάντων θα προλάβουμε να κάνουμε την απόσβεσή μας και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Όμως διαψεύστηκα παταγωδώς, γιατί και η Unique Meta ήταν 23 ημερών το domain, η Epoch ήταν περίπου 18-20 μέρες, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί, και η Meta Manual ήταν και αυτή 10 ημερών. 10 ημερών. Η πρώτη έσκασε με 2.029 άτομα, η άλλη έσκασε και άλλες δύο περίπου με 600 άτομα μέσα. Οι οποίοι κάνανε καταθέσεις, και εγώ προχθές είχα μπει. Και οι οποίοι κάνανε καταθέσεις μέχρι τελευταία στιγμή. Μάλιστα, ένας φίλος μου στείλε ένα μήνυμα το μεσημέρι, μου λέει τι έγινε με την πλατφόρμα. Είχε κάνει το πρωί εγγραφή. Από ό,τι κατάλαβα, ευτυχώς δεν είχε βάλει χρήματα. Αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς, σχεδόν όλοι θεωρώ, δεν νομίζω, ειδικά στη Unique Meta, στη Meta Manual, δεν νομίζω να γλίτωσε κανένας. Είναι πολύ μικρό το διάστημα για απόσβεση. Λοιπόν, μην σας κουράζω και μην το τραβάω το βίντεο, δεν χρειάζεται. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχουν τρόποι να κάνουμε τα χρήματά μας να τα επενδύσουμε σωστά. Βέβαια, εντάξει, εγώ δεν έχω άλλο κεφάλαιο τέλος, αλλά θέλω να πω. Υπάρχουν τρόποι να επενδύσουμε τα χρήματά μας σωστά. Μπορούμε να δούμε πολλές συμβουλές ή ιδέες, να το πω καλύτερα, γιατί στο YouTube, εντάξει, δεν μπορείς να παίρνεις συμβουλές, αν και υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να πω, να αναφερθώ συγκεκριμένα. Δεν χρειάζεται, δεν θα το κάνω. Λοιπόν, στο YouTube λοιπόν υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι που μπορούν να δώσουν κάποιες ιδέες, να μην πω συμβουλές, για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα χρήματά μας. Με κανονικές επενδύσεις, πραγματικές επενδύσεις που να δίνουν μικρότερα μεν ποσοστά, αλλά αξιόπιστα που θα κρατήσουν σε βάθος χρόνου. Δεν ξέρω αν σας άρεσε το βίντεο. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος. Ή φυσικά ξανασκεφτείτε το αν είναι να πείτε πάλι σε παρόμοια διαδικασία σαν αυτές που ζήσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.